απόϊχο των πιο καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων στην υπηρετική Ελλάδα, κληθήκαμε σήμερα να συζητήσουμε τη νέα χειμερινή περίοδο, με ό,τι σημαίνει αυτό όσον αφορά πλημμύρες, για την Κρήτη μας. Θέλω να τοποθετώ, να σημειώσω δύο λόγια. Ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού, όπως επίσης και την ενημέρωση των πολιτών με το 112, που αυτό συνέβαλε στο να περιοριστούν λίγο οι ανθρώπινες απώλειες. Σήμερα συζητούμε θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Τι δηλαδή? Την πρόληψη. Έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος όσον αφορά την πρόληψη. Αυτά είναι θέματα που αφορούν την προετοιμασία όσον αφορά τους χυμάρους, τον καθαρισμό των ρεμάτων, τις εσχάρες της πόλεως του Ηρακλείου και άλλων πόλεων, και την προετοιμασία ή μάλλον την ετοιμότητα. Όταν εννοούμε ετοιμότητα, αναφερόμαστε στο τι θα κάνουμε ούτως ώστε να προετοιμαστούμε τόσο όταν κληθούμε να εκενώσουμε περιοχές, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, με τι θα ασχοληθούν, εάν ο χώρος υποδοχής είναι καλά προετοιμασμένος, εάν έχει τα απαραίτητα, και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να ζητούμε την κοινωνική τους υποστήριξη και παροχή από πλευράς νερού ή φαγητού. Θα συζητήσουμε ή συζητάμε αυτή τη στιγμή το κομμάτι του συντονισμού, το περιβόητο εκεί κομμάτι του συντονισμού, που όλοι τα ακούμε στα μέσα και όλοι εμείς συζητάμε σε κάθε φορά. Συντονισμός είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι απλό όμως. Όταν προετοιμαστούμε καλά στην περίοδο ειρήνης, όταν κάνουμε πράξεις που αφορούν την πρόληψη, εν καιρό ειρήνης, τότε είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε και μια κρίση στο πεδίο, όταν εκείνη προκύψει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά ήταν τα θέματα που θα συζητηθούν και οτιδήποτε άλλο επιμέρους όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό, οι Δήμοι, τις υποχρεώσεις των Δήμων, τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας και κατά πόσο εμείς είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτά. Έχουμε εμπειρία. Δεν δικαιούμαστε πλέον να κάνουμε λάθη. 4 χρόνια η Κρήτη πάσχει από πλημμύρες και από λιγότερο, θα έλεγα, από φωτιές, αλλά πάρα πολύ από πλημμύρες. Από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία έχουμε θέματα. Ο συντονισμός στο πεδίο είναι ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα που θα συζητηθεί και θα αναπτυχθεί. Έτσι θα πορευτούμε, νομίζω. Και προσδοκούμε ότι προσπάθεια γίνεται και νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρέωση να ξέρει ο καθένας το καθήκον του, την αρμοδιότητές του, αλλά ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του άλλου φορέα. Έτσι λοιπόν, όταν όλοι γνωρίζουμε όλα, ακόμη και τον τελευταίο φορέα ο οποίος βρίσκεται εδώ, νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτές είναι οι προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει θέληση, υπάρχει διαλειτουργικότητα στις επικοινωνίες μας. Νομίζω ότι και οι πολίτες πρέπει να ακούν λίγο τις οδηγίες των αρχών. Έτσι θα πορευτούμε το χειμώνα. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε, αυτά προτείνουμε. Εμείς θα είμαστε στο πεδίο και θα συνδράμουμε σε κάθε πολίτη όποτε αυτό απαιτηθεί. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι αν δείχνει κάτι σήμερα, αύριο, είναι έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Σας είπα ότι δεν δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη, γιατί έχουμε εντρυφήσει στην προηγούμενη τετραετία σε όσον αφορά τις πλημμύρες. Και η υπηρεσία μας συμμετέχει σήμερα στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε περιστατικά πλημμυρών. Και η υπηρεσία μας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της τάξης τροχιάς κίνησης και οδικής ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητάς μας. Επίσης, παρακολουθούμε καθημερινά τα επίσημα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και όταν αναφέρονται σε αυτά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, και εμείς με τη σειρά μας εκδίδουμε δελτία τύπου προς ενημέρωση όλων των πολιτών και ιδιαιτέρως των ιδιοκτητών σκαφών που λαβλοχούν στην περιοχή δικαιοδοσίας μας για την ασφάλεια των σκαφών τους. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ενεργοποιείται το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διευκολύνουμε τέλος, είτε με πλωτά σκάφη της υπηρεσίας μας, είτε με ναυλοθέντα σκάφη, την αποθαλάσσης μεταφορά όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων και με υλικά αλλά και με μέσα προς τις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές. Η υπηρεδοτική υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα
και εφαρμόζεται ανάλογα σχέδια που έχουμε σε περίπτωση που έχουμε ειδοποίηση για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Το νερό έχει το χώρο του. Θα βρει την περιοχή που θα κινηθεί. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Είμαστε σε ετοιμότητα με διασπορά δυνάμεων, αξιωματικών, οχημάτων, αντλιών, διασωστικών σειρών από την ΕΜΑΚ, την ΕΜΟΔΕ, τα drones σε επικίνδυνες περιοχές, όποτε κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κίνδυνο που μπορεί να επέλθει από το φαινόμενο αυτό όσον αφορά το κίνδυνο καταζωής και περιουσίας των συνανθρώπων μας.